Θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη του λιμένα του Ηρακλείου. Το λιμάνι της πόλης μας είναι ένα τοπόσιμο, ένας χώρος επικοινωνίας και οικονομικών σχέσεων. Είναι ένα κομμάτι της πόλης και ταυτόχρονα κάποιες φορές το βλέπουμε και σε αντιδιαστολή με την πόλη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πτυχές της ανάπτυξής του. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κυπριωτάκη, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι ένας νέος επιστήμονας που ασχολείται επισταμένα με το αντικείμενο της οικονομικής ανάπτυξης του Ηρακλείου και της ανάπτυξης των υποδομών στην Κρήτη. Καλημέρα, κύριε Κυπριωτάκη. Καλημέρα. Συχνά θεωρούμε δεδομένη και θα έλεγε κανείς και σχεδόν αυτονόητη την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα κάποιες υποδομές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει, έχουμε συνδεθεί, έχουμε ζυμωθεί. Ωστόσο δεν είναι έτσι φυσικά. Οι υποδομές όπως συνολικά η πόλη και η κοινωνία εξελίσσονται στο πλαίσιο του χρόνου. Πώς ήταν το λιμάνι του Ηρακλείου το 19ο αιώνα και πότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον εξυγχρονισμό και την αναμόρφωσή του? Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τώρα, το λιμάνι του Ηρακλείου το 19ο αιώνα ήταν λίγο πολύ όπως τα περισσότερα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι κυρίως από περιηγητές και το περιγράφουν και γι' αυτό είναι και λίγο προκατελημένες στον βαθμό που είναι Ευρωπαίοι συνήθως περισσότεροι και έχουν ως πρότυπα τα δικά τους, τις δικές τους υποδομές. Και το περιγράφουν ως ένα λιμάνι το οποίο είναι παροχημένο, με απαρχαιωμένες υποδομές, μικρό. Πρώτα απ' όλα, δεν χωράει μεγάλα σκάφη στο εσωτερικό του. Έχει διαχρονικό πρόβλημα με τη συσσόρευση άμμου και σκουπιδιών από την πόλη, το οποίο το κάνει αβαφές και το βάθος του σπάνια περαιβαίνει τα 2 μέτρα πάνω κάτω. Έχει μεγάλο πρόβλημα με την είσοδο, θεωρείται στενή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά πλοία που επιχειρούν και ακόμα και ιστιοφόρα να μπουν στην πόλη, στο λιμάνι, να αναβαγούν. Τα όρια του λιμανιού τότε ήταν αυτό που ξέρουμε περίπου σήμερα ως ενετικό λιμάνι. Mm-hmm. Ναι, με την εξαίρεση των νεωρίων, τα οποία νεώρια ήταν τότε ακόμα, είχε νερό σε εκείνη τη ζώνη. Χρησιμοποιούνταν τότε ακόμα το 19ο αιώνα ως ταρσανάδες? Κάποια ναι. Η κύρια χρήση τους ήταν από την περίοδο των Αιγυπτίων και μετά, την περίοδο της Αιγυπτικής διοίκησης και έπειτα, χρησιμοποιούνταν ως χώρος καραντίνας. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Που ερχόντουσαν από Ασία. Αυτό ήταν γενικά η εικόνα του λιμανιού. Είχε αρκετά προβλήματα γιατί η συσσόρευση άμμου ήταν το πιο σημαντικό και ήταν δύσκολο σχετικά να συντηρήσει ένα τέτοιο λιμάνι. Είχαν γίνει προσπάθειες και από τους Οθωμανούς να γίνουν συντηρήσεις μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά το κόστος και η έλλειψη τεχνικών μέσων ήταν τεράστια. Η συζήτηση τώρα για να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή εντάσσεται στην περίοδο της Χαλέπας και συνδέεται στενά με την έλευση των ατμόπλοιων. Τα ατμόπλοια έρχονται στην Ανατολική Μεσόγειο ήδη από τη δεκαετία 30-40 υπάρχει μια παρουσία, αλλά τη δεκαετία του 60 και ειδικά μετά το 1880 είναι ακόμα πιο έντονη η παρουσία τους. Και αυτό δημιουργεί πλέον πρόβλημα, γιατί ενώ παλιά τα ιστιοφόρα είχαν κάποια ικανότητα να χρησιμοποιούν το λιμάνι, δεν ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη, τα ατμόπλοια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο χώρο. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην εκφόρτωση και φόρτωση και λοιπά. Το μεγάλο πρόβλημά τους ήταν αυτό. Δηλαδή, τι γινόταν. Ενώ τα ιστιοφόρα μπορούσαν να μπουν να κάτσουν για να κάνουν τη δουλειά τους και ό,τι χρειαζόταν, τα ατμόπλια δεν σταθμεύανε. Τα ατμόπλια περνούσαν απλά γιατί εκτελούσαν τα δρομολόγια τους και περνούσαν, παίρνανε, αφήναν και φεύγανε. Αν θέλαν να μείνουν, υπήρχαν οι κόλποι της Δίας που μπορούσαν να μείνουν για ένα διάστημα. Αλλά το ζήτημα ήταν η περίπτωση κακοκαιρίας, όπου το ατμόπλοιο δεν μπορούσε να σταματήσει αρόδο, δηλαδή έξω από το λιμάνι και να κάνει φορτοεκφόρτωση ομαλά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το πλοίο απλά προσπερνούσε την πόλη και έτσι η παραγωγή ή οτιδήποτε περιμέναν από την ελαιολογραφία μέχρι τα εμπορεύματα αναβάλλονταν για την επόμενη διαδρομή και αυτό καμιά φορά ήταν καταστροφικό, ειδικά αν είχε εμπορεύματα όπως τα Φύλλα, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν το πιθανότερο το εμπόρευμα μπορούσε να έχει καταστραφεί στο επόμενο πέρασμα. Οπότε εκεί περίπου ας πούμε στο τελευταίο τέταρτο να πούμε του 19ου αιώνα ξεκινάει... Όχι, ναι, είναι επί Χαλέπας, είναι πολύ mm-hmm. συγκεκριμένο. Mm-hmm. Είναι επί Χαλέπας το 1884 ψηφίζεται mm-hmm. ένας νόμος, φτιάχνεται ένας νόμος, γιατί δεν είναι ακριβώς βουλή, φτιάχνεται ένας νόμος, ένας κανονισμός που λέει ότι θα βάλουμε φόρο για να φτιάξουμε λιμάνι, καλούν ένα Ευρωπαίο μηχανικό, ένα Γάλλο,
αν το προφέρω σωστά, ονομαζόταν Ογκουλιέρ, ο οποίος έρχεται και κάνει ένα πρώτο σχέδιο, συμφωνούν σε όλα, αλλά σκοντάφτουν στο πρόβλημα της συνένεσης των ξένων στο να πληρώσουν το φόρο, το λιμενικό φόρο. Οι ξένοι ζητούσαν κάποιες εγγυήσεις για να ξεκινήσει η καταβολή του φόρου. Ήταν πολύ δύσκολο να τις δώσουν τις εγγυήσεις αυτές, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παράγοντες που το εμπόδιζαν. Και το έργο στη συνέχεια σκοντάφτει στην κρίση που ξεκινάει την οικονομική το 1885 στο νησί και ξεχνιέται τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1887, στην ουσία το έχουν ξεχάσει. Δεν το θεωρούν καν πιθανό να γίνει ένα τέτοιο έργο. Και πώς από εκεί και πέρα, πώς εξελίσσονται οι φάσεις μέσα από τις οποίες βλέπουμε το λιμάνι σιγά σιγά να αλλάζει? Δηλαδή από τότε, από τον 19ο αιώνα, από τη δεκαετία του 1880, πώς φτάνουμε σταδιακά στις αρχές και στον προχωρημένο 20ο αιώνα? Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημά τους ήταν ότι το λιμάνι είναι μια σύνθετη τεχνικά κατασκευή. Χρειάζεται καλή τεχνική γνώση, χρειάζεται έμπειρους μηχανικούς τεχνίτες κτλ. Χρειάζεται κεφάλαια και είναι ένα έργο το οποίο, αν ξεκινήσει, δεν μπορεί να το σταματήσει. Όπως κάναμε τους δρόμους, ας πούμε, που μπορούσαν να ξεκινήσουν μια διαδρομή και να σταματήσουν όταν τελειώνουν τα λεφτά ή δεν είχαν τα μέσα ή βρίσκαν κάποιο εμπόδιο. Το λιμάνι είναι ένα έργο που όταν ξεκινήσει πρέπει να τελειώσει, και το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι βασίζονταν σε τοπική χρηματοδότηση. Αυτοί ήταν οι παράγοντες που τους απέτρεπαν στο να αναλάβουν το έργο, και όταν προσπαθούσαν βρίσκαν εμπόδια, κυρίως χρηματοδοτικά. Το ζήτημα από την Χαλέπα και μετά σχεδόν ξεχνιέται, αρκούνται σε απλές εκβανθήσεις. Επανέρχεται στην κριτική πολιτεία, όπως και πάρα πολλά άλλα έργα επανέρχονται, αναδύονται στην περίοδο της κριτικής πολιτείας. Μετά το 1898 δηλαδή. Ναι, κυρίως την περίοδο 1889-1900, στις αρχές ήταν ο ενθουσιασμός της αρχής που έφερε πολλά, όπως το σιδηρόδρομο, τους δρόμους, τις μεταλλικές γέφυρες που είναι το μόνο που έγινε, και τα λιμάνια. Εκεί γίνεται ένα μεγάλο βήμα με συμφωνία των τριών δήμων, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, συμφωνούν να φέρουν ένα Γάλλο μηχανικό, τον Γκελενέκ, ο οποίος σχεδίασε, έκανε τα πρώτα σχέδια, σύγχρονα σχέδια, γιατί το προηγούμενο σχέδιο κρίθηκε τελείως ακατάλληλο, το 1884, και κάνει τα πρώτα σχέδια σύγχρονα του λιμανιού. Η λογική του βέβαια δεν ήταν ένα σύγχρονο λιμάνι, ήταν ένα λιμάνι που θα εξυπηρετούσε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή να γίνεται ασφαλώς, με ασφάλεια η φορτοεκφόρτωση. Δηλαδή αυτό, όπως το λέγανε οι ίδιοι, ένα ασφαλή λιμένα. Μια ασφαλή λίμνη. Γιατί θα κόστιζε λίγα, δεν θα πληρώνανε πολλά για να γίνει το έργο, όσο να γινόταν ένα συνολικό λιμάνι, και θα γινόταν σχετικά γρήγορα. Και αυτό παρέμεινε στο επίκεντρο για τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν τολμούσαν να ξεκινήσουν, κυρίως γιατί δεν μπορούσαν να βρουν χρηματοδότηση. Και σε δεύτερο επίπεδο, κάποια εταιρεία να αναλάβει ένα τόσο σύνθετο έργο σε αυτό το πεδίο, όπως ήταν η κριτική πολιτεία, που ήταν σχετικά ανασφαλές για μεγάλες επενδύσεις. Η διεύρυνση της εισόδου του λιμανιού πότε αποφασίστηκε? Δεν γίνεται διεύρυνση. Ενώ το γκρέμισμα, αυτό που λένε στο Ηράκλειο. Ναι, αυτό είναι πολύ μετέπειτα. Το γκρέμισμα του μικρού Κούλε, ναι. Θα σας πω. Το στάδιο κατασκευής του σύγχρονου λιμανιού ξεκινάει το 1920-21. Εκεί πια αποφασίζουν ότι, και γιατί η πόλη είναι σε μια περίοδο ευμάρειας λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει κερδίσει πάρα πολλά από το εξαγωγικό εμπόριο και το εμπόριο του πολέμου, και έχουν πια την αυτοπεποίθηση, σε συνδυασμό και με αρκετούς άλλους παράγοντες, ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο λιμάνι. Και εκεί ξεκινάει η καθ' αυτό περίοδο του σύγχρονου λιμανιού. Μετά το 1920 δηλαδή ξεκινάει ουσιαστικά, ναι, η πραγματική 2021 φάση. 2021 είναι η έναρξη των έργων. Μέχρι το 1931 φτιάχνονται τα εξωτερικά έργα, δηλαδή οι λιμενοβραχίωνες, που ο μεγάλος λιμενοβραχίωνας που ξέρουμε σήμερα μέχρι την πρώτη στάση περίπου 3 χιλιόμετρα, και το μικρότερος από τα ανατολικά, που είναι περίπου εκεί που είναι σήμερα το που σταματάνε οι Νοικές. Έχει γίνει σήμερα πια προβλήτα. Ήδη από το 27 συζητάνε πια όμως να γίνουν και εσωτερικά έργα, δηλαδή κρυπηδώματα προκυμαίες. Και εκεί πάνω ξεκινάει μια δεύτερη προσπάθεια παράλληλη, η οποία δεν καρποφορεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε αρχές της δεκαετίας του 30. Ειδικά το λιμενικό ταμείο έχει φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας λόγω της λίρας, της καταστροφής της ισοτιμίας με τη λίρα. Και εκεί αποφασίζουν να γίνουν τα κρυπηδώματα παρόλα αυτά και το καταφέρνουν το 36. Με μια εργολαβία που αναλαμβάνει ο Βοήλας, και πάνω σε αυτό αποφασίζεται να καταστραφεί ο μικρός Κούλε για να γίνει εκεί μια προβλήτα, την οποία αρχικά την ονομάζανε προβλήτα των σταφυλιών,
Mm-hmm. Είχαν τη φιλοδοξία ότι χάρη σε αυτή την προβλήτα θα μπορούν να φορτώνουν γρήγορα τα σταφύλια και θα λύνανε έτσι κάπως το πρόβλημα της συντήρησής τους. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διαδικασία ουσιαστικά μας φτάνει μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Τα κρυπηδώματα είχαν φτάσει περίπου μέχρι το ψυγείο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εκεί που είναι σημαία το... Και γίνεται με χρηματοδότηση πάλι τοπική, δηλαδή ακόμα και αυτές οι διαδικασίες από το 20 μέχρι το 36 που περιγράφουμε με τοπική χρηματοδότηση, δεν υπήρξε κάποια κεντρική από την κεντρική διοίκηση. Είναι λίγο πιο σύνθετο προφανώς, γιατί όλα το έργο γίνεται κατά βάση με δάνεια της Εθνικής αρχικά και στη συνέχεια με δάνεια της κτηματικής. Mm-hmm. Κτηματική είναι παράρτημα της Εθνικής. Τα οποία λαμβάνει το Λιμενικό Ταμείο. Τα οποία λαμβάνει το Λιμενικό Ταμείο και αρκετά από αυτά χορηγούνται και με εγγύηση του κράτους ή με παρέμβαση της κυβέρνησης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ένα αναμεικτό σχήμα. Ναι. Η διαδικασία είναι σύνθετη. Αλλά τα δάνεια σε κάθε περίπτωση ξεπληρώνονται μέσω του λιμενικού φόρου. Ο λιμενικός φόρος εισπράτεται επί των εμπορευμάτων. Ήταν γύρω στο 1-1,5% περίπου, ανάλογα το εμπόρευμα, το αν είναι εισαγόμενο, εξαγόμενο κτλ. Και αυτό εισπράτεται από τα εμπορεύματα. Ο φόρος φυσικά δεν μένει στους εμπόρους, μεταφέρεται και στους καταναλωτές στη συνέχεια. Άρα, ναι, κατά κάποιο τρόπο ο τοπικός πληθυσμός πλήρωνε το έργο στην ουσία. Το Λιμενικό Ταμείο εκείνη την εποχή ξέρουμε τι νομικό πρόσωπο είχε, δηλαδή ήταν μια δημοτική περιουσία, ήταν μια δημόσια δομή, πώς ήτανε? Ήταν μια επιτροπή στην οποία μετήχαν, αρχικά ήταν στην πρώτη του μορφή και επί Κρητικής Πολιτείας και μετά την Ένωση, ήταν σαν ένα παράρτημα του Δήμου, εισαγωγικά. Δηλαδή ο πρόεδρος ήταν ο Δήμαρχος. Και υπήρχαν διάφορα μέρη, αντιπρόσωποι από όλες τις ομάδες της πόλης. Έμποροι, νομικοί, διάφορα. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και πάει λέγοντας. Αυτό παραμένει, δηλαδή είναι και πάλι μια τέτοια δομή. Απλά τα επόμενα χρόνια η Προεδρία περνάει στον Ομάρχη. Αυτή είναι η διαφορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή χάνει κάπως τον έλεγχο του Λιμενικού Ταμείου και κυριαρχεί πια πιο πολύ το εμπορικό στοιχείο. Είναι από ένα σημείο και μετά λειτουργούν και λίγο, συνεργάζονται, άλλοτε συνεργάζονται σε άλλα θέματα, σε άλλα λειτουργούν λίγο ανταγωνιστικά, ειδικά προς τα τέλη του Μεσοπολέμου. Άρα ουσιαστικά, Ναι, όχι. Ναι, ήθελα να πω ότι ουσιαστικά σε αυτή τη δεκαπενταετία από το 1921 μέχρι το 1936 έχουμε τον σχηματισμό του πυρήνα του σύγχρονου λιμανιού. Έτσι, έχουμε τους λιμενοβραχίωνες, έχουμε τις πρώτες προβλήτες. Έχουμε αυτό το οποίο μας φτάνει στη μορφή που είχε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα το λιμάνι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο δεκαετία του 70 ξεκινάνε οι συζητήσεις για δεύτερη επέκταση και για ό,τι βλέπουμε, τις σύγχρονες υποδομές πλέον. Που φτάνουν μέχρι τον Κατσαμπά, την Αλικαρνασό και τα λοιπά από εκεί. Πώς συνδέθηκε η εξέλιξη του λιμανιού με την οικονομική και παραγωγική πορεία της πόλης και φυσικά και της ενδοχώρας, γιατί τα εμπορεύματα δεν αφορούν μόνο την πόλη, αφορούν και μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, ενδοχώρα, όλη την Ανατολική Κρήτη σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην οικονομική παραγωγική εξέλιξη και στο λιμάνι? Δεν υπάρχει μια ευθεία σύνδεση. Υπήρχε περισσότερο μια ιδεολογική σύνδεση. Δηλαδή είχαν την πεποίθηση όσοι αποφασίζαν για τα ζητήματα του λιμανιού ότι αυτό θα λειτουργούσε ως μια πύλη που θα άνοιγε το δρόμο για την Ευρώπη. Το όνειρο των τοπικών εμπόρων και όλων των οικονομικών παραγόντων ήταν η Κρήτη να συνδεθεί, ειδικά μετά τα τέλη του 19ου αιώνα και την Κρητική Πολιτεία που χάνει τις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να συνδεθεί με τις ευρωπαϊκές αγορές. Γιατί καλή η Ελλάδα, καλή η Αίγυπτος, καλές οι ανατολικές αγορές, αλλά στην Ευρώπη βλέπαν τον πλούτο. Και από αυτή την άποψη θεωρούσαν ότι το λιμάνι, αν κατασκευαζόταν, θα κατάφερνε να δημιουργήσει και το ηθικό και το οικονομικό πλαίσιο που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της ενδοχώρας, μιας παραγωγικής ενδοχώρας αγροτικής κατά βάση και με την κρυφή ελπίδα ότι κάπου θα μπορούσε να γίνει και βιομηχανική, που θα αύξανε τις εξαγωγές προς τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. Αυτό δεν επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν επαληθεύτηκε όχι γιατί απέτυχε το σχέδιο του λιμανιού, αλλά γιατί ο Μεσοπόλεμος είναι μια περίοδο με φοβερές κρίσεις και προβλήματα και εναλλαγές που δεν ξέρουμε αν και τι θα γινόταν εν τέλει.
Ήταν δηλαδή μια νοοτροπία η οποία είχε εκπηγάσει από την εποχή της πρώτης παγκοσμιοποίησης, θα έλεγε κανείς, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, που όταν έφτασε να υλοποιηθεί το έργο είχε πλέον αλλάξει ο κόσμος. Ναι, ήταν μια αντίληψη που υπήρχε ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Δεκαετία του 60 είναι η πρώτη περίοδος που αρχίζουν να βλέπουν προς τις αγορές της Ευρώπης περισσότερο. Το 1860 το εμπόριο της Κρήτης είναι η πρώτη μεγάλη άνθηση. Είναι τεράστια τα μεγέθη, τα οποία πέφτουν μετά την Επανάσταση, παραμένουν ψηλά, αλλά ποτέ δεν ξαναγυρνάνε σε εκείνο το επίπεδο. Και ναι, είναι η εποχή που αναπτύσσεται αυτό. Δυστυχώς σκοντάψανε πάνω σε διαδοχικές κρίσεις. Δηλαδή το Ηράκλειο, ας πούμε, είναι σε οικονομική κρίση από το 23. Το φανταστείτε όταν έχετε και η ευρωπαϊκή κρίση, η αμερικανική και μετά η ευρωπαϊκή κρίση τη δεκαετία του 30, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ποιοι είναι οι παράγοντες? Αλλά ισορροπούν μεν από ένα σημείο και μετά, αλλά ποτέ δεν καταφέρνουν ξανά αυτό το χαμένο όνειρο τη δεκαετία του 20. Αυτή η κρίση που αναφέρεται του 23, του 1923, από πού έχει εκπορευτεί, ποιοι είναι οι παράγοντες που την έχουν σχηματοποιήσει? Οφείλεται στο γεγονός ότι το Ηράκλειο, όπως είπα πριν, ωφελήθηκε πάρα πολύ από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών μετά τον πόλεμο οδήγησε σε μια τεράστια κατανάλωση προϊόντων. Και ειδικά προϊόντων όπως αυτά που παρήγαγαν στην Κρήτη, σταφίδα, λάδι, προϊόντα κάποιας αξίας και πολυτελείας. Αυτά ενδεχομένως να είχαν συσσωρευτεί και τα προηγούμενα χρόνια λόγω του πολέμου, απέκτησαν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη. Και αυτό έφερε στην Κρήτη ένα τεράστιο πλούτο. Οι πηγές δείχνουν ότι υπάρχει μια περίοδο μεγάλου πληθωρισμού μετά τον πόλεμο. Άρθρα που παρακαλούν τους πολίτες να μην πληρώνουν λόγω χάρη στους αμαξάδες τα λεφτά που ζητάνε, γιατί είναι υπερβολικά πλέον. Αυτή η άνθηση οδήγησε μια διόγκωση που τη στιγμή που ήταν να ισορροπήσει ενισχύεται ακόμα περισσότερο, γιατί τελειώνει ο πόλεμος στη Μικρά Ασία. Γυρνάνε οι στρατιώτες, απελευθερώνεται η οικονομία με το τέλος του πολέμου και αρχίζουν επενδύσεις που οδηγούν σε μια νέα φούσκα, η οποία σκάει κάπου στο 26. Από εκεί και πέρα οι ευρύτεροι παράγοντες, δηλαδή η ίδια η ελληνική οικονομία μετά το 26-28, έχει ειδικά της προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται και στην περίπτωση του Ηρακλείου. Επίσης το άλλο πρόβλημα ήταν τα δάνεια, δηλαδή μεγάλο μέρος της οικονομίας του Ηρακλείου ζούσε από δανεισμό. Ο δανεισμός πάβει εκείνη την περίοδο και έπειτα. Και αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα, υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις. Μην ξεχνάτε ότι το 28 στην Κρήτη γίνανε πολύ σημαντικές φορολογικές εξεγέρσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πολύ χαρακτηριστική ένδειξη του ότι υπάρχει πράγματι μια σημαντική κρίση στην οικονομία. Άρα λοιπόν ήδη ενώ παράλληλα τρέχει αυτή η διαδικασία αναμόρφωσης του λιμανιού και εξυγχρονισμού των υποδομών για πρώτη φορά, παράλληλα βλέπουμε ότι τρέχει και μια ευρύτερη οικονομική κρίση. Ναι, ναι, και επηρεάζει πάρα πολύ την υπόθεση του λιμανιού, γιατί δεν μπορούν να δανειστούν χρήματα. Δεν μπορούν να βρουν από ένα σημείο και μετά, όταν κάποια στιγμή τελειώνουν τα διαθέσιμα, δεν μπορούν να βρουν καινούργια δάνεια. Και καταφεύγουν στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς και οι συμφωνίες που γίνανε κατέρευσαν και οι προσφορές που τους δίνανε ήταν πολύ υψηλοί τόκοι, ήταν πολύ δύσκολο να καταπαιχθούν. Συνδέθηκε η κατασκευή του λιμανιού με άλλες υποδομές που παράλληλα εξελίσσονταν? Σε μικρό βαθμό ναι, σε μεγάλο όχι. Μάλιστα στο μεγάλο μάλλον θα λέγαμε ότι συνέβη το αντίθετο. Σε μικρό βαθμό έχουμε την υπόθεση του σιδηρόδρομου του Ηρακλείου. Ένα μικρό τρένο το οποίο λειτουργούσε, είχε σκοπό κυρίως να μεταφέρει από το Ξεροπόταμο πέτρες, υλικά, τους ογκόλυθους κτλ. Στο εργοτάξιο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και για άλλους λόγους. Χρησιμοποιήθηκε για εξυπηρέτηση τοπικής βιομηχανίας, μεταφορές μέσα στην πόλη και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν μια μικρή υποδομή που συνδέθηκε με το λιμάνι και χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα. Αντίστροφα όμως, το κακό παράδειγμα συσσαγωγικά, γιατί περιμέναν το έργο θα τελειώσει σε λίγα χρόνια και κράτησε μια δεκαετία, το κακό παράδειγμα της όλης υπόθεσης απέτρεψε την κατασκευή, επέτρεψε μάλλον να απορριφθούν κάποιες προτάσεις για κατασκευή σιδηροδρόμου στα τέλη της δεκαετίας του 20. Α, μάλιστα. Δηλαδή αυτή η πρόσκαιρη ίσως κατασκευή του σιδηροδρόμου με σκοπό την εξυπηρέτηση της εργολαβίας του λιμανιού απέτρεψε ουσιαστικά τη δημιουργία σιδηροδρόμου στην Κρήτη ευρύτερα. Όχι ακριβώς. Όταν τη δεκαετία του 20 προτείνουν στον εμπορικό κόσμο να φτιάξουμε ένα σιδηρόδρομο για τη Μεσαρά, τους λένε το εξής.
θέλετε ένα σιδηρόδρομο για τη Μεσαρά ή θέλετε ένα καινούριο δρόμο για τη Μεσαρά. Αν φτιάξουμε σιδηρόδρομο όμως, θα βάλουμε ένα φόρο αντίστοιχο με αυτό που μπαίνει στο λιμάνι. Δηλαδή θα μπει ένας λιμενικός φόρος, θα πληρώνεται 1% ξέρω από τα εμπορεύματα επιπλέον. Και έχοντας την κακή εμπειρία από τον ήδη λιμενικό φόρο της κατασκευής του λιμανιού, απορρίπτουν την πρόταση αυτή. Μπορεί να είναι επίφαση, μπορεί να το χρησιμοποιούν απλά για να βρουν μια δικαιολογία. Αλλά δεν αποκλείεται να μέτρησε σοβαρά η απογοήτευση από το κόστος που μέχρι τότε κόστος του λιμανιού. Μου φαίνεται εντυπωσιακή αυτή η συζήτηση γενικότερα, γιατί μιλάμε για γεγονότα τα οποία έτρεχαν έναν αιώνα πριν και υπάρχει μια αντιστοιχία με συζητήσεις που γίνονται σήμερα για την εξέλιξη του ΒΟΑΚ, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν κεφάλαια χρηματοδότηση και συζητάμε τα διόδια ή μη και από πού θα βρεθούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή. Οι αναλογίες κάποιες φορές είναι τρομακτικές, δηλαδή. Ναι, είναι εντυπωσιακό το πώς μετά από σε μια τελείως διαφορετική εποχή έχουμε ανάλογα διλήμματα, ανάλογα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και φυσικά η ιστορία των υποδομών δίνει πολλές αφορμές για συζήτηση ευρύτερα για την οικονομική και κοινωνική ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι στενά σύνδεδο, και τα δύο. Κύριε Κυπριωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Αφήνουμε μια υποθήκη για μια ευρύτερη συζήτηση για την οικονομική ζωή του Ηρακλείου προπολεμικά στο μέλλον. Με τα χαράς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή, εύχομαι. Εσείς, καλημέρα.